Ο Άγιος Θήτος γιορτάζει σήμερα και ο ομώνυμος ναός στο κέντρο του Ηρακλείου έχει σημειοστολιστεί εντός και εκτός της εκκλησίας. Αρκετοί πιστοί, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, σπέβδουν να προσκυνήσουν την κάρα του Αγίου που έχει μετακινηθεί μπροστά από την ωραία πύλη και να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του. Ήρθα να προσκυνήσω, σήμερα είναι μεγάλη γιορτή για το Ηράκλειο. Ο Άγιος Θήτος ήταν ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης. Οι νέοι πρέπει να έρθουν κοντά στην εκκλησία, κοντά στην πατρίδα. Ο Χριστός είναι η αφετηρία, πιστεύω, για όλα στη ζωή μας. Πρέπει οι νέοι άνθρωποι, όσο μπορούμε, να βρίσκουμε εφαλτήρια και να ερχόμαστε κοντά στη θρησκεία μας που μας βοηθάει. Έχω τάξη γιατί είχα πάει σε ένα φαράγγι μια φορά και είχα τάξη. Πήγα να πνιγώ σε μια λακκούβα και... Τάμα, ναι. Έρχομαι κάθε χρόνο. Δεν είμαι από εδώ βέβαια, είμαι από Πελοπόννησο. Και γιατί στην ημέρα? Γιατί ήταν το Αγίου Τίτου την ημέρα αυτή. Ήταν ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης και τιμάνε τη μνήμη του σήμερα. Κάθε χρόνο, ναι, είμαστε από εδώ. Ερχόμαστε να τιμήσουμε τον Άγιό μας. Των ιερών ακολουθιών προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος. Θαυματουργός. Ναι. Βέβαια. Έχετε κάποιο τάμα εσείς? Όχι. Απλά πιστεύουμε. Θαυματουργός, μεγάλη χάρη. Θέλουμε να προσκυνήσουμε. Είναι αγαπημένος Άγιος, ο Άγιος Θήτος. Μας έχει βοηθήσει πολύ. Έχω κλείσει 23 χρόνια εδώ. Ήμουν νεοκόρος το 95 και συνεχίζω. Τέτοιο κόσμο και πέρυσι και φέτος δεν έχω ξαναδεί. Έχει πολύ, Παναγία μου. Τι να κάνω, ο κόσμος τώρα σε πιστεύει. Οι αρρώστες μας την είχαν, αλλά έχει ο Θεός. Μου είχαν δώσει ζωή. 6 μήνες, 1 χρόνο. Και είναι από το 11. Και τι, αυτά τα θαύματα που μου παίρνουν τηλέφωνα, αυτοί παίρνουν οι άνθρωποι και ποιοι, Παναγία, μεγάλος Άγιος. Πω. Κάθε χρόνο έρχομαι να βγω το κεράκι μου. Όχι, δεν κάνω τάμα, έτσι. Αφού είμαι εδώ, γιατί για να πάω. Δεν είναι τόσο πολύ, αλλά έρχομαι κάθε χρόνο σε αυτή την εκκλησία. Έρχομαι κάθε χρόνο, είμαι Ηρακλειώτισσα και οπωσδήποτε. Είναι πολιούχος και εκείνος, όπως και τον Άγιο Μηνά μας. Έχετε κάποιο τάμα ή... Όχι, απλά από σεβασμό. Το γιορτινό κλίμα που επικρατεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον όχι μόνο των πιστών, αλλά και πολλών τουριστών που περνούν και φωτογραφίζουν το χώρο.